Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι της Εσμεράλδας. Σήμερα όπως βλέπετε είμαι υπερπαραγωγή με αυτό το κραγιόν ή βασικά εγώ νιώθω υπερπαραγωγή, αλλά τέλος πάντων. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις αγορές στο ίντερνετ, γιατί δέχτηκα πάρα πολλές παιδιά ερωτήσεις για τις αγορές στο ίντερνετ γενικότερα, για ειδικότερα για μαγαζιά που σας έχω προτείνει εγώ ή που έχω αγοράσει εγώ ρούχα και σας είπα να αγοράσετε κι εσείς άμα θέλετε. Ακόμη σήμερα θα μιλήσουμε για τρία συγκεκριμένα μαγαζιά που έχω προτείνει εγώ στα βίντεό μου, το ASOS, το Zaful και το AliExpress, και θα σας πω τι ισχύει αυτά τα μαγαζιά γιατί δέχτηκα, όπως είπα, πάρα πολλές ερωτήσεις. Και ας ξεκινήσουμε το βίντεο. Αρχικά το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρετε για τις αγορές στο ίντερνετ είναι ότι το site που θα τις αγοράσετε πρέπει να είναι απόλυτα αξιόπιστο, γιατί εκεί θα δαπανίσετε κάποια χρήματα, οπότε αυτά πρέπει να είναι όχι μόνο να μην σας τα κλέψουν, αλλά και αυτό που θα αγοράσετε να είναι κάπως σωστό και καλό για εσάς και για τα χρήματα που έχετε δώσει. Αυτό το καταλάβετε αν το site είναι καλά οργανωμένο, αν έχει πληροφορίες για να επικοινωνήσεις με το site, κάποιο mail ή γενικότερα, αν έχει πληροφορίες για το αν μπορείς να επιστρέψεις το ρούχο, τι γίνεται σε περίπτωση που δεν σου κάνει, όλα αυτά είναι πληροφορίες που πρέπει να, οπωσδήποτε ένα site να τα έχει, και αν δεν τα έχει, καλό θα ήταν να μην το εμπιστευτείτε. Οπότε, πέρα από αυτό, μπορείτε να ψάξετε αν έχει social media, να δείτε τα social media του. Ξέρω εγώ, στο Instagram πολλά sites ανεβάζουν φωτογραφίες από πελάτες που έχουν φορέσει τα ρούχα τους. Οπότε, αν δείτε ότι γενικότερα υπάρχει κοινό που αγοράζει από αυτό το site και υπάρχει τρέξιμο πίσω από το social media του, οπότε σημαίνει ότι το site είναι αξιόπιστο, είναι και αυτό δηλαδή ένα στοιχείο, και ότι θα μπορούσατε να αγοράσετε από εκεί. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κοιτάς σε μια παραγγελία σου είναι το μέγεθος. Και αυτό είναι ένα πράγμα που καίει πάρα πολύ, γιατί πάρα πολλές φορές δεν έχουμε παραγγείλει το σωστό μέγεθος, γιατί για μας το medium είναι σωστό, αλλά για ένα κινέζικο site το medium είναι να το φορέσει κάποιος πολύ μικρότερος από εμάς. Οπότε, θα πρέπει να δείτε αν τα sites αυτά έχουν ένα πίνακα μεγεθών για να σας εξηγήσουν πώς είναι τα νούμερα εκεί. Γιατί από site σε site και γενικότερα από εκεί που προέρχεται το ρούχο, το μέγεθος αλλάζει. Οπότε πρέπει να δείτε αν σας κάνει, πρέπει να μετρηθείτε. Συνήθως τα καλά sites έχουν σας δείχνουν τον τρόπο που πρέπει να μετρηθείτε και γενικότερα σας λένε ότι πρέπει να μετρηθείτε στο στήθος, πιο κάτω στη μέση, στη λεκάνη σας κτλ. Ώστε να αγοράσετε κάτι. Το πιο εύκολο πράγμα που μπορείτε να αγοράσετε είναι μπλουζάκια και φαρδιά, φούτες και τέτοια, γιατί πάντα θα σας κάνουν. Το πιο δύσκολο είναι τα παντελόνια, τα οποία ποτέ δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Παρ' όλα αυτά, να βλέπετε πάντοτε τα νούμερα. Αλλά και εκτός από αυτό, άμα δεν έχει κάτι που να λέει γενικότερα έναν πίνακα μεγεθών, μπορείτε να διαβάσετε ίσως από σχόλια πελατών. Ξέρω εγώ, πολλές φορές έχουν γράψει σχόλια από κάτω πελάτες που λένε ότι αγόρασα το small, αλλά μου είναι μικρό, θα πρέπει να έχω αγοράσει ένα νούμερο μεγαλύτερο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν αυτή αγόρασε το small και λέει ότι για small είναι μικρό, οπότε ούτε σε μένα χωράει το small, πρέπει να πάρω σίγουρα μεγαλύτερο. Και καλύτερα να σου είναι λίγο μεγάλο παρά να σου είναι μικρό και να μην μπορείς να το φορέσεις, εκεί θα φας τρελή ξενέρα, το έχω πάθει. Αυτά. Το νούμερο 3 λέει να διαβάσεις τα reviews για το προϊόν. Reviews για το προϊόν, reviews για το site, reviews για τα πάντα, παιδιά. Υπάρχουν γενικότερα με το ίντερνετ είναι καλό ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μπορούν να σχολιάσουν είτε θετικά είτε αρνητικά αυτό που πας να αγοράσεις. Γενικότερα και το site και αυτό που πας να αγοράσεις. Όπως είπα και πριν, ακόμα μπορείς να δεις από το μέγεθος, από το χρώμα. Μπορεί από κάτω ένας πελάτης να λέει ότι η φωτογραφία δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αγόρασα, ότι εγώ ήθελα μπλε και αυτό είναι γαλάζιο, ας πούμε, και λέγανε ψέματα. Οπότε σαν αυτό θα σε βοηθήσει να ξέρεις ότι αυτό που θα αγοράσεις, μήπως να το ξανασκεφτώ, μήπως δεν πρέπει κτλ. Το νούμερο 4 λέει πλήρωσε σε αξιόπιστα site. Όπως είπα και στο νούμερο 1, πρέπει να δεις αν το site είναι αξιόπιστο. Και αυτό όχι μόνο για να δεις αν το προϊόν σου θα είναι καλό, αλλά και εκεί που δίνεις τα λεφτά σου. Όπως και να το κάνουμε, όλα αυτά τα sites κανένα δεν έχει αντικαταβολή από τα sites του εξωτερικού, γιατί εννοείται πως είναι πολύ δύσκολο να έχει αντικαταβολή. Οπότε θα χρειαστεί να πληρώσετε με κάρτα. Τα στοιχεία της κάρτας σας έχουν γίνει πάρα πολλά περιστατικά, οπότε όσο πιο αναξιόπιστο είναι ένα site, τόσο πιο επικίνδυνο είναι αυτό για εσάς. Οπότε πάντα να προσέχετε πριν πληρώσετε κάτι, γενικότερα να προσέχετε τι έχετε πληρώσει, τι είναι στην bag σας, γιατί πάντοτε υπάρχει πάνω δεξιά συνήθως μια επιλογή που λέει bag και εκεί πέρα είναι τα πράγματα που έχετε βάλει, να ελέγξετε ξανά όλα τα νούμερά σας, να δείτε τις τιμές, να δείτε τα shipping cost και όλα αυτά,
πριν πληρώσετε οτιδήποτε, γιατί έχει τύχει ας πούμε σε πάρα πολλούς να πληρώσουν κάτι και να πούνε μα εμένα από την κάρτα μου ξέρω εγώ μου φύγαν κι άλλα 20 ευρώ. Αυτά τα 20 ευρώ μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να σου έχουν τικάρει, ξέρω εγώ, να είναι ασφαλή το προϊόντος όταν θα έρθουν και εσύ να μην το ήθελες αυτό. Οπότε αυτό έχει έξτρα κόστος. Γι' αυτό σας λέω να τα τσεκάρετε πάντα όλα αυτά, γιατί είναι κρίμα να χάσετε χρήματα από μια αγορά που θέλετε να κάνετε. Κάτι επίσης πολύ βασικό και κάτι που επιστοποιείται ένα site είναι αξιόπιστο είναι ότι μετά την παραγγελία σου, δηλαδή αφού έχεις δώσει την παραγγελία σου, σου έρχεται πάντοτε ένας αριθμός παραγγελίας που μέσω αυτού εσύ μπορείς να αποδείξεις ότι είτε στο site είτε οπουδήποτε ότι έχεις πάρει αυτά τα προϊόντα. Επίσης μαζί με αυτόν τον αριθμό θα σου έρθει και ένα tracking number το οποίο θα είναι ο αριθμός που μπορείς να βλέπεις που βρίσκεται το πακέτο σου. Σε μια πρόσφατη μου παραγγελία από ένα άλλο site από αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα έβλεπα που είναι το πακέτο μου, δηλαδή μου έλεγε ότι το πακέτο παραδόθηκε στο αεροδρόμιο, το πακέτο έφυγε από το αεροδρόμιο και έφτασε στην Ελλάδα, το πακέτο από την Αθήνα βρίσκεται στο μεταφορικό μέσο, το μεταφορικό μέσο είναι στη Θεσσαλονίκη κτλ. Κτλ. Έτσι ενημερώνεις ότι όταν το πακέτο σου βρίσκεται σε καλό δρόμο και ξέρεις ότι το πακέτο σου έχει έρθει και δεν περιμένεις από τη μεταφορική και τα λοιπά να σε πάρουν τηλέφωνο. Το νούμερο 6 είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ βασικό. Όταν λάβεις το πακέτο σου, γενικότερα να προσέχεις πώς θα το ανοίξεις, πώς είναι το πακέτο σου, σε τι κατάσταση, αν σου κάνει όλα αυτά. Πριν λοιπόν σκίσεις τα πάντα και χαλάσεις ό,τι χαρτί μπορεί να έχει μέσα και μπορεί να σου είναι χρήσιμο για την επιστροφή, αν δεν σου αρέσει, πρέπει να δεις αν το πακέτο είναι καλό, αν σου κάνει. Αν δεις ότι έχει κάποιο χτύπημα, τότε τράβα φωτογραφία και στείλ του το σε mail. Μην το αφήσεις, γιατί άμα περάσουν μέρες θα σου πούν, ξέρω εγώ, ότι α, τώρα δεν γίνεται να στο αλλάξουμε κτλ. Οπότε να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην πετάτε τίποτα μέχρι να είστε σίγουροι ότι το προϊόν σας είναι αυτό που θέλετε, είναι το νούμερό σας και ότι δεν έχει κάποιο ελάττωμα. Αυτά ήταν τα 6 tips από μένα για τις αγορές μου στο ίντερνετ. Αυτά είναι αυτά που προσέχω κάθε φορά σε όποιο site και πάω να εμπιστευτώ. Τώρα θα μιλήσουμε για τα 3 μαγαζιά που θέλω να σας πω. Θα ξεκινήσω από τα ίσως. Έχω συλλέξει κάποιες πληροφορίες που έψαξα και τις βρήκα για να σας βοηθήσω, γιατί μου κάνετε άπειρες ερωτήσεις που δεν τις ξέρω, αλλά τις λέει μέσα στο site, παιδιά. Τα λέει τα πάντα μέσα στα sites που έχετε παραγγείλει, οπότε μην αγχώνεστε. Λοιπόν, για το ASOS, τα delivery είναι άνω των 30 ευρώ, είναι δωρεάν, αλλιώς πρέπει να πληρώσεις 3 ευρώ και αυτό ισχύει για την Ελλάδα. Το ASOS γενικότερα να ξέρετε είναι πάρα πολύ αξιόπιστο site και επίσης είναι και στα νούμερα του πολύ αξιόπιστο. Δηλαδή, λέει πάντοτε για κάθε προϊόν που θέλεις να δεις, ακόμα και μια κάλτσα για παράδειγμα, θα σου πει τι νούμερο να πάρεις, να σε συμβουλέψει, να σου πει πώς είναι η γραμμή του και όλα αυτά. Να συνεχίσω με τις κάρτες. Γενικά, όλα αυτά τα sites δεν έχουν αντικαταβολή, παιδιά, γιατί με ρωτήσατε πάρα πολύ σε αυτή την ερώτηση. Αλλά μπορείτε να πληρώσετε είτε με PayPal είτε με debit κάρτα. Αν είστε μικρότεροι των 18, καλύτερα να σας συμβουλέψει κάποιος μεγάλος για την αγορά. Αφήστε που δεν θα έχετε κάρτα. Οπότε μην κλέψετε καμιά κάρτα, κανένα μπαμπά, κανένα και μετά ψάχνεστε. Είναι κακό, παιδιά, είναι κακό. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το Zaful να σας πω ότι έχει free delivery άνω των 30 ευρώ, αλλιώς πληρώνεις 6,5 ευρώ για τις ευρωπαϊκές χώρες και αυτό ισχύει. Θα έρθει σε 10 με 25 μέρες, γενικά το Zaful εμένα μου έχει αργήσει πάρα πολύ. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Το Zaful μπορείς να πληρώσεις όπως και στο ASOS με debit κάρτα ή PayPal, είναι το ίδιο πράγμα, πάλι δεν έχει αντικαταβολή. Μπορείς να κάνεις επιστροφή προϊόντος μέσα σε 30 μέρες, αλλά πρέπει πρώτα να επικοινωνήσεις με το site, στείλε κάποιο mail ή πες οτιδήποτε ποιο είναι το πρόβλημά σου. Επίσης ισχύει ότι άμα είναι δικό σου το πρόβλημα, τότε σου αντικαθιστούν αυτοί, αλλιώς αν είναι δικό σου το πρόβλημα πληρώνεις εσύ το ποσό για να πάει στο εξωτερικό. Και αυτό είναι αρκετά νομίζω. Είναι αρκετά χρήματα. Λοιπόν, και για τα νούμερα, κάτω, τέρμα κάτω στο site έχει ένα size guide, size and fit guide, που μπορείς εκεί πέρα, όπως και στο ASOS, να βρεις το νούμερό σου και σου λέει τα πάντα πώς να μετρηθείς και τα λοιπά. Αυτό βρίσκεται, άμα κάνετε scroll down στην ιστοσελίδα του Zaful, θα το βρείτε. Εκεί πέρα μιλάει πάλι για όλα τα νούμερα και τις μετατροπές και τα λοιπά, για να είστε σίγουροι ότι είναι το νούμερό σας. Τελειώνω με το AliExpress. Το AliExpress είναι ένα ιδιαίτερο site, δεν είναι ένα site όπως το Zaful ή το ASOS, το οποίο ο πολιτής στην ουσία είναι ένας. Στο AliExpress είναι κάτι σαν το eBay, υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτές. Γι' αυτό και τα προϊόντα που θα πάρετε, άμα είναι από ξεχωριστούς πολιτές, δηλαδή άμα δεν αγοράσετε δύο θήκες από τον ίδιο πολιτή, τότε τα πράγματα σας θα έρθουν σε διαφορετικό χρόνο και σε διαφορετικά πακέτα.
Οπότε μην περιμένετε να αγοράσετε 80 πράγματα από όλο το AliExpress και να έρθει σε ένα κουτί, ας πούμε, όλο αυτό. Θα πρέπει να είστε σε συνεχής διαδικασία να πηγαίνετε να τα παίρνετε από τα Elta Couriers, γίνεται αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι ο κάθε πολιτής επίσης έχει διαφορετικό, δηλαδή σου λέει ότι θα έρθει σε διαφορετικό χρόνο το πακέτο σου. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ σοβαρό, επειδή τα πράγματα είναι όλα κινέζικα, τα νούμερα είναι πολύ δύσκολο να τα βρείτε. Θα πηγαίνετε κάτω στα σχόλια, άμα δεν έχει πάλι ένα size guide, γιατί κάποιοι πολίτες έχουν, θα πηγαίνετε κάτω στα σχόλια και θα διαβάζετε τι λένε εκεί πέρα όλοι αυτοί που τα έχουν αγοράσει, γιατί εκεί πέρα σας λένε ακριβώς, το αγόρασα small και δεν μου έκανε, έπρεπε να πάρω medium, είμαι 1,65 και είμαι 55 κιλά. Οπότε μέσα στα σχόλια καταλαβαίνετε, παιδιά, τι νούμερο πρέπει να αγοράσετε. Είναι πολύ βασικό, προσέξτε το πάρα πολύ στο AliExpress αυτό. Να εμπιστεύεστε πολύ περισσότερο πολίτες που έχουν πολλά reviews, πολλά σχόλια, φωτογραφίες στα σχόλια. Γιατί υπάρχει και αυτό, στα σχόλια έχουν ανεβάσει φωτογραφίες του προϊόντος. Έχει τύχει να θέλω ένα προϊόν και στα σχόλια να έχει άλλο χρώμα και να λέω ούτε καν θα το αγοράσω. Να, λοιπόν, να εμπιστεύετε πολίτες που έχουν αγοράσει πολλοί από αυτούς, γιατί λένε πόσες παραγγελίες έχουν γίνει από το συγκεκριμένο πολιτή και τι έχουν πάρει από εκεί οι πελάτες. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι κάρτες πάλι ισχύει ότι είναι PayPal και Debit, δεν έχει αντικαταβολή. Να προσέχετε τα shippings, γιατί τα περισσότερα είναι free shipping, αλλά κάποια από κάτω έχουν, ξέρω εγώ, 0,91 λεπτά shipping και αυτά δεν τα πληρώνετε στην κάρτα σας που θα πληρώσετε όλο το ποσό, θα τα πληρώσετε όταν φτάσετε στα ΕΛΤΑ. Δηλαδή, αν το ποσό σας είναι 40 ευρώ όλα τα πάντα, μέσα από τα 40 ευρώ δεν είναι τα shippings. Τα shippings είναι ξεχωριστά. Να προσέχετε σε όλα τα site που πληρώνετε, γιατί είπαμε πληρώνετε με κάρτα και αυτό είναι επικίνδυνο πάρα πολλές φορές. Ελπίζω να βοήθησα με όλα αυτά που σας είπα, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό που κάνετε και εμείς θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!